Το λευκό τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου είναι μαγευτικό και από τη μια μέχρι την άλλη του άκρη αποτυπώνει μια άκρος χειμωνιάτικη αίσθηση που όταν απομακρύνεται από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί, προκαλεί ίσως ένα από τα πιο όμορφα χειμωνιάτικα σκηνικά. Χιονίζα κατά βαστά, ακριβώς. Ιδιαίτερα αισθητικό ήταν σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 1 η ώρα που ξεκίνησε πάλι χιονόπτωση έντονη. Βγάλαμε συνεργεία αμέσως, κατεβήκαμε μέχρι την Κερά, κάναμε το οροπέδιο, όλο το δαχτυλίδι. Εν συνεχεία ξανά ξεκίνησε πάλι έντονη χιονόπτωση στις 4 τα ξημερώματα, που διήρκησε γύρω μέχρι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όλα καλά. Άλλη σκηνή ήταν πιο μεγάλη. Τώρα είναι ωραία. Για τρίτο 24ωρο το οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται στο επίκεντρο της Μύδειας, με τις αρχές να επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, όταν πάντως από χθες κιόλας η πρόβλεψη για τη μετακίνηση από την Κερά είναι με τη χρήση και μόνο αντιολισθητικών αλυσίδων ή οχήματα 4x4, ενώ η μετακίνηση μέσα στον κάμπο έχει απαγορευτεί. Ο μηχανισμός δεν μπορεί να επαναπαυθεί. Όπως ορθά είπατε, είναι δύο δύσκολες μέρες και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς από την Κερά και πάνω χρειάζονται αλυσίδες. Όμως, με την ετοιμότητα των μηχανημάτων και του Δήμου Χερσονήσου σε άμεση συνεργασία με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, το δικό μας δίκτυο παραμένει ανοιχτό και ασφαλές. Βέβαια, από όλους απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει στρωθεί το χιόνι και δεν είναι διακριτός ο δρόμος τους αγωγούς που βρίσκονται εκεί πέρα από τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Και το δεύτερος λόγος είναι ότι έχουν καλυφθεί τα πηγάδια, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος κάποιος πεζός να πέσει σε ένα πηγάδι και να έχουμε τα χειρότερα. Γι' αυτό βγάλαμε απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που καταγράφηκαν επιχειρήθηκε να λυθούν ακόμη και στη διάρκεια της νύχτας με κλιμάκιο της ΔΔΕ που διανυκτέρευσε στο οροπέδιο, όπου οι διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ήταν χρονικά τουλάχιστον περιορισμένες. Προβλήματα ηλεκτροδότησης που είχαμε στο Τζερνιάδο μόλις αυτή τη στιγμή επιλύθηκαν από το συνεργείο της ΔΔΕ που διανυκτέρευσε από εχθές εδώ με πρωτοβουλία του Διευθυντή της ΔΔΕ Λασιθίου. Και παρακολουθούμε τώρα το φαινόμενο να δούμε τι άλλο προκύψει. Ο αέρας είναι πρόβλημα. Είναι πολύ ισχυρός ο αέρας και φοβόμαστε μην τυχόν και έχουμε πτώσεις δέντρων και πάλι προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Είχαμε και πολύ μεγάλα προβλήματα με τον παγετό, γιατί παγώνουν τα δίκτυα και δεν έχουν στα νοικοκυριά νερό. Συστήνουμε στους πολίτες μας να αφήνουν λίγο τη βρύση να τρέχει ή να κλείνουν το ρολόι και να απομονώνουν, να διάζουν το δίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκτός από τα μηχανήματα του Δήμου Οροπεδίου και του Δήμου Χερσονήσου, σήμερα στην προσπάθεια εκχιονισμού συνέβαλαν και μηχανήματα της πολεμικής αεροπορίας από την 133 Μηναρχία Μάχη στο Καστέλι, ενώ τόσο χθες όσο και σήμερα που αναμένεται παγετό στη νύχτα, γίνεται ρήψη άλατος. Ο Δήμος έβαλε αλάτι εχθές, ρίξαμε πάνω από 4 τόνους αλάτι, θα ξαναβάλουμε και σήμερα. Είμαστε σε επικοινωνία και με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Μόλις μπήκαν τα μηχανήματα από την πλευρά Πατέρα Τασελιά, που ήταν κλειστός ο δρόμος, μόλις με ειδοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης, μπήκαν τα μηχανήματα από εκεί. Και είμαστε σε συνεργασία και για να βάλουμε και αλάτι το απόγευμα στους δρόμους.